νικητή ο Άκης 333, ο οποίο στι τελευταίε χρονιέ ήταν συνέχεια προ το τέλο. Έτσι, φέτο ήταν η πρώτη σου κατάκτηση. Δεύτερη. Είχε το κύπελο Ελλάδο που το σήκωσε γι' αυτό. Και το πρωτάθλημα Ελλάδο. Οπότε έκανε ένα double. Προσωπικά με ευχαριστήσει πολύ. Βλέπουμε ότι στου αγώνε και κυρίω στου τελικού παίρνετε πάρα πολύ Μπαρσελόνα, έτσι. Για ποιο λόγο. Φέτο είναι η μόνη ομάδα που πάει στο Pro. Δυστυχώ. Αν και φαν τη Ρεάλ. Αναγκάζομαι να πάρω Μπαρσελόνα να κάνω. Κυρίως λόγω ικανότητων των ξεχωριστών μονάδων, ας πούμε, ή κυρίως λόγω συστημάτων που σου δίνει. Κρατάει εύκολα την κατοχή της μπάλας, έχει απίστευτη άμυνα και είναι η μόνη καλή άμυνα στο Pro για μένα. Συν ότι έχει και μια γρήγορη επίθεση με την προσθήκη του Σάντζη στην αρχή, δεν υπήρχε στο Pro. Μαζί με τα τσιντοσούτ που με το Μέση και το Βίλια που είναι εύκολο στο σκοράρι. Και ουσιαστικά τώρα η επόμενη διοργάνωση είναι το παγκόσμιο, έτσι, το οποίο είναι το καλοκαίρι, θα γίνει. Δεν έχω ιδέα ακόμα. Από ό,τι έχω ακούσει πάνω είναι Ελλάδα, μακάρι. Μακάρι. Να πω στο κοινό μου ότι θα το φέρω. Φέτος. Μακάρι, το ευχόμαστε. Πέρσι στην Κολονία ήταν δύσκολα τα πράγματα, δύσκολη η αντίπαλη. Έτσι ήταν. Από όλες τις χώρες έρχονται πολύ καλοί παίχτες. Έχασα στην οκτάδα από τον Ιάπωνα. Βγήκε δεύτερο. Εντάξει, λίγο ήμουν άτυχο. Μπορούσα να αποκλείσω και μετά ήταν εύκολη κλήρωση. Οπότε φέτος πιστεύω ήρθε η ώρα. Πολύ ωραία. Το ευχόμαστε και κάθε επιτυχία μακάρι να πάρει και το τηλεόραση. Ευχαριστώ πολύ.